Δραματικές επιπτώσεις για τους ασθενείς φέρνει η ένταση της πίεσης στα νοσοκομεία της Κρήτης. Τα δωρεάν rapid test στο Παγνή καταργήθηκαν ακόμη και για τους ογκολογικούς ασθενείς. Οι καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες βρίσκονται από χθες σε απόγνωση. Με απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου, είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται για θεραπεία έχοντας μαζί τους αρνητικό τεστ από ιδιωτικό κέντρο ή φαρμακείο. Κάθε μέρα μπαίνουν, ας πούμε, για χημειοθεραπεία στο Παγνή, ξέρω εγώ, 40, 50, 60, 70 άτομα. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Για όλους είναι δύσκολο. Και για τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα και για εμάς τους ασθενείς. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση για όλα. Είναι τρομακτικό. Η δεύτερη επιλογή που έχουν όσοι ασθενείς αδυνατούν να πληρώσουν rapid test είναι να περιμένουν για ώρες τις ουρές σε ανοιχτούς χώρους και πλατείες ώστε να εξεταστούν δωρεάν, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον κίνδυνο να προσβληθούν από κάθε είδους λίμωξη. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις να τους κάνουν rapid test. Και τρίτον, είναι πολύ δύσκολο για ασθενείς ευάλωτους, εξασθενημένους οργανισμούς, οι οποίοι στέκονται και δεν στέκονται στα πόδια τους, να στείλονται στην ουρά για να κάνουν ένα rapid test δωρεάν. Ενδεικτική του αδιεξόδου στα νοσοκομεία και η περιπέτεια 82χρονης κατάκητης ασθενούς από το Ηράκλειο, με εξαιρετικά σοβαρά χρόνια προβλήματα που νοσηλεύτηκε στη μονάδα COVID του Βενιζελίου. Η Μαρία Περισσινάκη βρέθηκε πριν από 9 ημέρες θετική. Υποστηρίχθηκε με οξυγόνο και ξεπέρασε τον κίνδυνο με τη βοήθεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η θέση της στη μονάδα COVID πρέπει να αδειάσει, όμως η επιστροφή στο σπίτι είναι αδύνατη, όπως εξηγεί με δάκρυα στα μάτια ο 85χρονος σύζυγός της. Επειδή δεν χρειάζεται οξυγόνο, δεν έχει ανάγκη. Και οι δύο νοσηλεύτριες που τη φρόντιζαν ως κατάκητη στο σπίτι αρνούνται να τη φροντίσουν, αφού τα τεστ τα οποία υποβάλλεται η γυναίκα δείχνουν ότι παραμένει θετική. Οι νοσοκόμες όμως δεν εμπιστεύονται, γιατί του λένε «μας εγγυάσαι να πάμε». Λέω όχι, δεν μπορώ να αγγιθώ σε κανένα. Πώς θα τη συντηρήσω εγώ στο σπίτι? Χρειάζεται να την πάω στο νεκροταφείο μήπως? Ο σύζυγός της κάνει δραματική έκκληση να μην μεταφερθεί στη Νεάπολη, κίνηση που αποτελεί όμως σύμφωνα με τους γιατρούς τη μοναδική λύση. Δηλαδή άγνωστο προσωπικό άλλο ως ανθρώπους θα μείνει. Θα πεθάνει μόνο και μόνο από καμό.